μαθαίνουμε κι αλλιώς. Ο περσικός κίνδυνος. Την εποχή αυτή, οι Πέρσες προσπαθούσαν να μεγαλώσουν ακόμη περισσότερο το κράτος τους. Με αφορμή τη βοήθεια που είχαν στείλει οι Αθηναίοι και οι Ερετριοί στους Έλληνες της Μικράς Ασίας, αποφάσισαν να επιτεθούν στην Ελλάδα. Προετοίμασαν μεγάλη εκστρατεία με αρχηγό το Μαρδόνιο και κινήθηκαν κατά της Ελλάδας το 492 π.Χ. Ο στρατός πέρασε τον Ελίσποντο και έφτασε στη Μακεδονία. Ο στόλος έπλεε στο Αιγαίο έχοντας την ίδια κατεύθυνση. Η Μακεδονία υποτάχθηκε στους Πέρσες. Αλλά ο στόλος τους έπαθε μεγάλη καταστροφή σε θαλασσοταραχή. Έτσι ο Μαρδόνιος αναγκάστηκε να γυρίσει στην Περσία. Ο βασιλιάς των Περσών, ο Δαρίος, αποφάσισε να συνεχίσει τον πόλεμο με αρχηγούς τον Δάτη και τον Αρδαφέρνη. Το 490 π.Χ. ο στόλος των Περσών, πλέοντας στο Αιγαίο πέλαγος, έφτασε στην Ερέτρια και την κατέστρεψε. Στη συνέχεια κατευθύνθηκε στα παράλια του Μαραθώνα, όπου αγκυροβόλησε. Οι Αθηναίοι ανησύχησαν πολύ, έκαναν σύσκεψη και αποφάσισαν να αμυνθούν στο Μαραθώνα. Δεν ήθελαν να αφήσουν τους Πέρσες να πλησιάσουν στην Αθήνα. 10.000 Αθηναίοι και 1.000 πλατιείς παρατάχτηκαν με αρχηγό τον Μιλτιάδη απέναντι από τους Πέρσες. Ο Μιλτιάδης εφάρμοσε ένα σπουδαίο σχέδιο. Παρέταξε το στρατό του σε κατηφορικό έδαφος σε μικρή απόσταση από τον Περσικό, έχοντας ενισχύσει περισσότερο τα πλάγια της παράταξης. Στο κέντρο έβαλε λιγότερους στρατιώτες. Οι Αθηναίοι δεν είχαν τόξα. Όταν δόθηκε η διαταγή για επίθεση, όρμησαν προς τους Πέρσες και η σύγκρουση έγινε σώμα με σώμα. Σε αυτό οι Αθηναίοι ήταν καλύτεροι. Τα δύο άκρα της ελληνικής παράταξης κατάφεραν να νικήσουν γρήγορα και άρχισαν να κυκλώνουν το περσικό κέντρο. Οι Πέρσες υποχώρησαν, έτρεξαν προς τα πλοία και βιάστηκαν να φύγουν. Οι Αθηναίοι πέτυχαν λαμπρή νίκη. Ένα στρατιώτης τρέχοντας μετέφερε τη χαρούμενη είδηση στην Αθήνα.